Καλησπέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε λίγο εν συντομία με το θεωρητικό κλινικό περιστατικό. Εμείς, μαζί με τον καθηγητή, τον κύριο Θανασόπουλο, ο ρόλος μας είναι να υποστηρίξουμε την αρχικά τουλάχιστον συντηρητική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ασθενούς. Το περιστατικό μας είναι ένας άνδρας ηλικίας 60 ετών, ο οποίος παραπονείται για συχνοουρία, νυχτουρία, ισχυρή επιξυστηνούριση, μικρού βαθμού αλλά επιτακτικού τύπου ακράτεια, έντονα ενοχλήματα κατά τη φάση της ούρησης. Τα συμπτώματά του είναι προοδευτικά επιδεινούμενα εδώ και 3 χρόνια. Δεν έχει άλλο ιστορικό, ουρολογικό. Από τα υπόλοιπα νοσήματα, ο ασθενής έχει αρτηριακή υπέρταση και είναι υποαγωγή με καπτοπρίλη. Δεν έχει κάνει άλλες επεμβάσεις χειρουργικές, δεν καπνίζει, δεν πίνει. Ο πατέρας του είχε οικογενειακό ιστορικό ότι είχε καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Είναι παντρεμένος με 2 παιδιά και έχει γραμμάτια. Και έχει ήπια προβλήματα στην στήση του. Η αδρυνευρολογική εξέταση είναι απόλυτα φυσιολογική. Δακτυλικώς δεν έχουμε υποψία για κάποια κακοήθεια στον προστάτη. Κάνουμε μία απλή εκτίμηση, είναι μεγάλος ο προστάτης με τη δακτυλική και όλη η υπόλοιπη κλινική εξέταση είναι φυσιολογική. Έχει ένα PSA 3,1, δεν ξέρουμε προηγούμενη τιμή του PSA, πρώτη φορά έρχεται στον ουρολόγο, κρεατινίνη 0,9, στον υπέρηχο έχουμε ο όγκος του προστάτη με υπερηβική μέτρηση είναι περίπου 60 ml, το υπόλοιπο 55 ml. Από το ανώτερο ουροποιητικό δεν έχουμε οποιαδήποτε διαταραχή με βάση τον υπέρηχο και την νευρική λειτουργία. Εδώ είναι η μία ουρορομετρία που έχει κάνει στο ιατρείο, έχει μέγιστη ροή 10, μέση ροή 4,9, μας κατούρισε ο κύριος 245 ml και μείνανε 100 ml μέσα στην κίστη του. Η γενική ούρων δεν έχουμε ενδείξεις κάποιας λίμωξης του ουροποιητικού και έχει ένα IPSS 26. Έχει έντονα ενοχλήματα από το κατώτερο ουροποιητικό. Χωρίς να διευκρινίζεται τα ενοχλήματά του. Και ξεκινάω την δικιά μου ομιλία. Γιατί πρέπει αυτόν τον ασθενή τουλάχιστον αρχικά μετά την πρώτη επίσκεψη να τον αντιμετωπίσουμε συντηρητικά. Μία διαφάνεια που περιέχει πάρα πολλά επιχειρήματα, μία επικοινωνιακή διαφάνεια. Το 2008 μιλούσαμε στα guidelines Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουρολόγων για τρόπους αντιμετώπισης της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη. Το 2010 μιλάμε για τρόπο αντιμετώπισης των συμπτωμάτων του κατώτερου ουροποιητικού στον άντρα. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Σημαίνει ότι μέσα σε 2 χρόνια έχουν αλλάξει πράγματα. Γιατί, γιατί από το 2010 και μετά δεν συνεχίζουμε να μιλάμε για υπερτροφία του προστάτη. Αν χειρουργήσουμε τον προστάτη, είναι σαν να διαφορούμε λίγο για την υπόλοιπη παθοφυσιολογία των συμπτωμάτων του κατώτερου ουροποιητικού. Επικοινωνιακή διαφάνεια. Τα συμπτώματα από τον κατώτερο ουροποιητικό στον άντρα μπορεί να είναι πολυπαραγοντικά. Με βάση το ιστορικό που πήραμε στην πρώτη επίσκεψη του ασθενούς, πολλά από αυτά και πολλά άλλα που δεν είναι στη διαφάνεια, τα έχουμε αποκλείσει. Ναι, ξέρουμε ότι ο ασθενής δεν έχει γνωστό νευρολογικό πρόβλημα. Υπάρχουν όμως και αιτιολογίες που μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό που δεν τα έχουμε αποκλείσει, δεν είμαστε σίγουροι τουλάχιστον από την αρχική διερεύνηση του περιστατικού. Το να προχωρήσουμε αμέσως στη χειρουργική αντιμετώπιση είναι λίγο επισφαλές. Διότι βλέπουμε μόνο αυτό το. Βλέπουμε πολύ στενά τον ασθενή όσον αφορά τα δυσουρικά του ενοχλήματα. Το IPSS θα είναι ισχυρό επιχείρημα του αγαπητού συναδέλφου ότι ο ασθενής έχει έντονα ενοχλήματα από το κατώτερο ουροποιητικό και πρέπει να τον απαλλάξω. Έχει αποφρακτικού τύπου ενοχλήματα, αλλά έχει και ερεθιστικού τύπου ενοχλήματα. Το IPSS τι είναι? Το IPSS, σύμφωνα με πάρα πολύ πλούσια βιβλιογραφία, θεωρούμε σήμερα ότι είναι ένας δείκτης αξιολόγησης της βαρύτητας των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό. Δεν είναι δείκτης βαρύτητας
του προβλήματος που προκαλεί ο προστάτης αυτός καθεαυτός, παρόλο που το όνομά του παραπέμπει στον προστάτη. Σήμερα επίσης γνωρίζουμε ότι τα συμπτώματα από το κατώτερο ουροπητικό, η παθοφυσιολογία των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροπητικό είναι παραπλήσια μεταξύ ανδρών και γυναικών. Απόφραξη υπάρχει και στις γυναίκες, υπάρχει και στους άνδρες. Διαφορετικής αιτιολογίας. Η υπερλειτουργία του εξουστήρα υπάρχει στους άνδρες και στις γυναίκες. Θα μας πούνε οι συνάδελφοι ότι πρέπει να το χειρουργήσουμε. Στο σενάριο λίγο άλλαξε, γιατί δεν ξέρουμε την ποιότητα ζωής του. Το αρχικό σενάριο ήταν ότι ο ασθενής είχε ένα quality of life 5, ότι είναι δυστυχισμένος και αυτό από μόνο του θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους ανθρώπους, ότι πρέπει να το χειρουργήσουμε γιατί τα συμπτώματά του επιβαρύνουν την ψυχολογία του. Αυτή είναι μία όψη του νομίσματος. Υπάρχει και η άλλη άποψη. Κατά πόσο οι διαταραχές ενδεχομένως του συναισθήματος, το άγχος, μπορεί να επηρεάσουν τα δυσουργικά ενοχλήματα. Υπάρχει βιβλιογραφία που έχει σχετίσει και στους ηλικιωμένους τη βαρύτητα των συμπτωμάτων του κατώτερου ουροπητικού με την κατάθλιψη, την αϊπνία, την αίσθηση ότι πέρασαν τα χρόνια. Σε κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του κατώτερου ουροπητικού, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλάνε για πολλές φορές ότι μπορεί τα ανδρικά συμπτώματα από το κατώτερο ουροπητικό να έχουν και ψυχογενή αιτιολογία. Να προχωρήσουμε. Το μέγεθος του προστάτη. Μία διαφάνεια 1000 λέξεις. Το μέγεθος του προστάτη φαίνεται ότι δεν σχετίζεται με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροπητικό. Βλέπουμε ότι έντονα συμπτώματα από το κατώτερο ουροπητικό μπορεί να έχουν πολλοί ασθενείς με μικρό μέγεθος προστάτη και πολλοί ασθενείς με πάνω από 50, πάνω από 100. Και ειδικά αυτοί εδώ οι ασθενείς, δεν θα προχωρήσουμε σε λεπτομέρειες, έχουν σίγουρα και έντονα ερεθιστικού τύπου ενοχλήματα. Με έναν όγκο προστάτη κάτω από 50 γραμμάρια. Βιβλιογραφικά ξέρουμε ότι οι ασθενείς αυτοί δεν έχουν απόφραξη. Αυτοί οι ασθενείς είναι υψηλού κινδύνου, αν τους χειρουργήσουμε αμέσως, είναι υψηλού κινδύνου για αποτυχία της χειρουργικής αντιμετώπισης. Πότε, τι χειρουργούμε? Χειρουργούμε τα συμπτώματα του ασθενούς, χειρουργούμε το μέγεθος του προστάτη ή χειρουργούμε την απόφραξη? Χθες στην ομάδα εργασίας μας ήταν ομόφωνο ότι χειρουργούμε απόφραξη, δεν χειρουργούμε ούτε συμπτώματα ούτε μέγεθος προστάτη. Με βάση το ιστορικό του ασθενούς, είμαστε σίγουροι ότι ο ασθενής είναι αποφραγμένος? Έχουμε ουρορομετρία, υπόλοιπο όγκο προστάτη. Δεν μπορεί κανένας να είναι σίγουρος αν ένας ασθενής με διαταραχές της ούρησης, όσο μεγάλο ή μικρό είναι το μέγεθος του προστάτη, έχει απόφραξη χωρίς τη μελέτη πίεσης ροής. Άρα, πιθανολογούμε ότι ο ασθενής μπορεί να είναι αποφραγμένος. Οι συνάδελφοι θα χειρουργήσουν τον ασθενή πιθανολογώντας ότι είναι αποφραγμένος. Νομογράμματα. Ένα νομόγραμμα που βρήκαμε στη βιβλιογραφία με βάση προεγχειρητικούς κλινικούς παράγοντες σε ασθενείς οι οποίοι όμως είχαν κάνει και ουροδυναμικό έλεγχο. Ο ασθενής μας διακοιλιακά έχει 60 ml προστάτη. Το νομόγραμμα αυτό είναι κατασκευασμένο για διορθική μέτρηση του μεγέθους του προστάτη. Μπορούμε να πούμε ότι με το σφάλμα εκτίμησης του μεγέθους με το διακοιλιακό μπορούμε να πούμε ότι το μέγεθος του προστάτη μπορεί να είναι από 50, 60 και κάτι. 60-70. Οι πιθανότητες με βάση την ροή του, το μέγεθος και το υπόλοιπο ούρον, μας λέει ότι ο ασθενής αυτός που θα ενδεχομένως θα χειρουργηθεί αμέσως και θα τον αντιμετωπίσουμε συντηρητικά, έχει πιθανότητες από 3-44% να μην έχει αυτό που λέμε καθαρή απόφραξη. Τη σημασία του γεγονότος αυτού θα τη δούμε στη συνέχεια. Η ελαττωμένη ροή των ούρων. Πρέπει να το χειρουργήσουμε επειδή έχει ελαττωμένη ροή ουρών. Με το χειρουργείο θα αντιμετωπίσουμε την ανατομική απόφραξη. Αιτίες όμως ελαττωμένης ροής των ουρών είναι και η λειτουργική απόφραξη. Είναι και η επίκτητη της λειτουργική ούρης. Είναι και η υποσυστολία του εξωστήρα η οργανική. Είναι και η υποσυστολία του εξωστήρα η ψυχογενής. Με την αρχική αξιολόγηση που κάναμε του ασθενούς στην πρώτη επίσκεψη και με βάση την ουρορομετρία λέμε ότι ο ασθενής μας έχει διαταραγμένη ούρηση.
Δεν μπορεί όμως η ορομετρία να μας πει αν είναι πραγματικά αποφραγμένος και πόσο αποφραγμένος. Και γνωρίζουμε ότι έναν ασθενή, τίποτα να μην τον κάνουμε, έναν αλφα μπλόκερ να τον δώσουμε, στο 50% θα βελτιώσουμε τα συμπτώματά του. Αν χειρουργήσουμε όλους τους ασθενείς χωρίς καμία αξιολόγηση, το 75% θα δει βελτίωση. Το 15 με 30% όμως τα συμπτώματά τους θα παραμείνουν αναλύωτα ή ακόμα και θα επιδεινωθούν. Φαρμακευτική αντιμετώπιση στο ΛΑΤΣ. Εδώ είναι το μεγάλο μας όπλο. Δεν υπάρχει καμία κατευθυντήρια γραμμή που να αναφέρει ότι οι ασθενείς, ακόμα και με μετρίου και έντονου βαθμού ΛΑΤΣ, ότι έχει grade of recommendation A να προχωρήσουμε σε χειρουργική αντιμετώπιση του προστάτη. Αντιθέτως, η αρχική συντηρητική αντιμετώπιση με πολλούς συνδυασμούς φαρμάκων, και δόξες ο Θεός, σήμερα έχουμε πολλά όπλα στο να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό. Α αποκλειστές και αναστολής 5α αναγωγάσεις, α αποκλειστές και αντιχολινερικά, α αποκλειστές και αναστολής της φωσφοδιεστράσης τύπου 5. Ο ασθενής μας έχει και ήπια στη δική της λειτουργία. Γνωρίζουμε βάσει της βιβλιογραφίας ότι η χορήγηση ενός αναστολέα του ζύμου 5 φωσφοδιεστεράσεις όχι μόνο μπορεί να βελτιώσει τη στιδική του δυσλειτουργία, αλλά μπορεί από μόνος του να βελτιώσει όχι μόνο τα ερεθιστικά, αλλά και τα αποφρακτικά συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού. Άλλο ένα επιχείρημά μας ότι μπορούμε τουλάχιστον στην αρχική μας αντιμετώπιση να πάμε συντηρητικά. Ο κίνδυνος εξέλιξης της νόσου. Ο ασθενής μας έχει παράγοντες που ναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι υψηλού κινδύνου για εξέλιξη της νόσου. Δικαιολογείται να τον χειρουργήσουμε προληπτικά γιατί έχει κάποιες πιθανότητες να εξελιχθεί η νόσος. Η ομάδα εργασίας μας συμφώνησε ότι δεν τεκμηριώνεται το να χειρουργούμε για κανέναν λόγο προληπτικά. Έχουμε και όπλα. Μπορούμε τον ασθενή μας να τον ξεκινήσουμε με έναν α αποκλειστή και έναν αναστολέα της 5α αναγωγάσης, όπου ξέρουμε τεκμηριωμένα ότι ελαττώνει την πιθανότητα επίσχεσης, χειρουργικής αντιμετώπισης και εξέλιξης της νόσου. Θα χάσουμε τον εξωστήρα αν ο πιθανόν αποφρακτικός μας ασθενής αντιμετωπιστεί συντηρητικά για 10 χρόνια. Μέχρι τώρα θα λέγαμε ναι. Έρχεται όμως πολύ μεγάλη μελέτη με πάνω από 1.000 ασθενείς, ίσως στο πιο καταξιωμένο κέντρο λειτουργικής ουρολογίας στην Ευρώπη, που μας λέει ότι ανατρέπει τα παλιά δεδομένα. Και συντηρητικά να αντιμετωπίσουμε έναν ασθενή με υποκυστικό κόλλημα, πολλοί ασθενείς θα βελτιωθούν τα συμπτώματά τους και σίγουρα δεν θα χάσουμε αυτό που λέμε επάρκεια συστολής του εξωστήρα. Και να γυρίσουμε λίγο στο περιστατικό. Λέιζερ προστατεκτομή ή οποιαδήποτε άλλη ελάχιστα επεμβατική ή η γενικότερη χειρουργική αντιμετώπιση του προστάτη θα μας δώσει πρόβλημα στην ήπια στη δική του δυσλειτουργία. Μπορεί. Placebo effect έχει κάθε χειρουργική επέμβαση, κάθε φάρμακο. Μπορεί. Με πόση σιγουριά, αν μας ρωτήσει ο ασθενής, δεν μπορούμε να το απαντήσουμε με σιγουριά. Σύμφωνα με τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουρολόγων, στις οργανικές αιτίες της δικής της λειτουργίας και συγκεκριμένα στις ανατομικές ανομαλίες δεν αναφέρεται η καλοήθης διόγκωση του προστάτη. Θα βελτιωθούν με μια χειρουργική επέμβαση η αισθητική της λειτουργία? Ναι, μπορεί. Αν η χειρουργική επέμβαση βελτιώσει τα συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό, μπορεί να βελτιωθεί η αισθητική της λειτουργία. Πόσο σίγουροι είμαστε, δεν το ξέρουμε. Νυχτουρία. Δεν ξέρουμε με βάση το IPSS τη νυχτουρία. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι αν ο ασθενής μας έχει νυχτουρία, σύμφωνα με το ιστορικό του, είναι πολύ πιθανό να έχει ο ασθενής αυτός και να έχει πιθανή υπερλειτουργία του εξωστήρα. Και λέμε πιθανή γιατί δεν έχουμε κάνει ουροδυναμικό έλεγχο. Η χειρουργική επέμβαση, ναι, μπορεί αν αποκαταστήσει την πιθανή αποφρακτική ούρηση του ασθενή, μπορεί να αντιμετωπίσει την υπερλειτουργία του εξωστήρα. Ποσοστά δεν γνωρίζουμε. Την νυχτερινή πιθανή πολυουρία μπορεί να αντιμετωπίσει η χειρουργική αντιμετώπιση? Δεν νομίζω. Όλους τους άλλους παράγοντες, γιατί εμείς οι ουρολόγοι συνήθως βλέπουμε αυτά τα δύο, που υπάρχουν πάρα πολλοί, δεκάδες άλλοι παράγοντες της νυχτουρίας, θα τους αντιμετωπίσει η χειρουργική αντιμετώπιση. Αβέβαιο.
Συντηρητικά, επειδή πρέπει να προτείνουμε, θα αλλάζαμε εμείς τον Α, την Καπτοπρίλη, η οποία είναι τεκμηριωμένη ότι προκαλεί νυχτερινή πολυουρία, με ενδεχομένως έναν Β αποκλειστή. Και ενδεχομένως θα προσθέταμε και έναν αναστολέα της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 για να βελτιώσουμε τη συνδική της λειτουργία. Αποτυχία της χειρουργικής αντιμετώπισης. Χειρουργούμε τον ασθενή. Θα παραμείνουν τα ερεθιστικά του ενοχλήματα. Η βιβλιογραφία μας λέει ότι όταν χειρουργούμε έναν ασθενή που δεν είμαστε σίγουροι, δεν ξέρουμε αν τα συμπτώματά του μετά το χειρουργείο θα παραμείνουν ή θα βελτιωθούν. Αυτό που ξέρουμε είναι όμως ότι ο ασθενής που έχει υπερλειτουργία και δεν έχει απόφραξη, αν το χειρουργήσουμε, τα συμπτώματά του δεν θα υποχωρήσουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό, κυρίως τα ερεθιστικού τύπου. Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός της απόφραξης, τόσο καλύτερο είναι το μετεχειρητικό αποτέλεσμα. Η ακράτεια τονούρ μετεχειρητικά. Εμάς μας απασχολεί πολύ, γι' αυτό προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε συντηρητικά τον ασθενή. Είναι ένας ασθενής υψηλού κινδύνου για μετεχειρητική ακράτεια, γιατί έχει ήδη πριν από το χειρουργείο επιτακτικού τύπου ακράτεια. Αν ο ασθενής αυτός θεωρήσουμε ότι είναι πραγματικά αποφραγμένος, μετά το χειρουργείο η πιθανότητα να υποχωρήσει αυτή η ακράτεια είναι 27%. Αν ο ασθενής που πιθανολογούμε ότι είναι αποφραγμένος δεν είναι αποφραγμένος και χειρουργηθεί, έχουμε πιθανότητα 60% να παραμείνουν ή και να επιδεινωθεί η ακράτειά του μετεχειρητικά. Και βεβαίως, όταν οι επιπλοκές από τη συντηρητική θεραπεία είναι πολύ λιγότερες από τις επιπλοκές της χειρουργικής θεραπείας. Επιγραμματικά, δεν θέλουμε ούτε να δώσουμε έμφαση, υπάρχουν κάθε χειρουργική επέμβαση έχει επιπλοκές. Είτε είναι η διουρηθρική, είτε είναι ανοιχτή προστατεκτομή, ακόμα όμως και ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι αντιμετώπισης υπερπλασίας του προστάτη έχουν επιπλοκές. Και εδώ σημειώσαμε ότι οι επιπλοκές αυτές αφορούσαν σύμφωνα με τη βιβλιογραφία μόνο για ένα follow-up 4,2 μήνες. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, πριν πάρει το λόγο ο Σταύρος, για να καταλάβω, τελικά εσείς προτείνετε φαρμακευτική αγωγή με πόσα φάρμακα μαζί, αλφα μπλόκερ, αναστολέα της 5α αναγωγάσης και PDF, δηλαδή τρία φάρμακα. Για να κάνουμε και λίγο οικονομία, να σκεφτούμε και το κόστος, ενδεχομένως θα ξεκινούσαμε με τον α αποκλειστή και την φιναστερίδη ή την ταστερίδη. Σκεφτόμασταν μετά τους 6 μήνες να επαναξιολογήσουμε τον ασθενή, να δούμε μήπως μπορούμε να σταματήσουμε τον α αποκλειστή και αν, δεν έχουν αν μπορεί στους 6 μήνες να έχουν βελτιωθεί τα δυσουρικά του ενοχλήματα, να έχει βελτιωθεί η συντηρητική του δυσλειτουργία και να μείνουμε μόνο στην 5α αναγωγάση. Αν δούμε στους 6 μήνες ότι η συντηρητική του δυσλειτουργία δεν βελτιώθηκε και απασχολεί τον ασθενή, να προχωρήσουμε στην προστίκη ενός αναστολέα της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5. Θα παρακολουθούσαμε τον ασθενή και θα βλέπαμε αν βελτιωθούν. Ναι, θεωρητικά μπορεί. Ο στόχος μας ήταν να του δώσουμε τα λιγότερα δυνατά φάρμακα. Είναι έτσι το περιστατικό δοσμένο, ώστε να έχει ένδειξη να βάλουμε και τα 4. Απλά θέλει πολύ περισσότερη σκέψη, ερμηνεία της παθοφυσιολογίας και ρίσκο, αλλά ρίσκο χαμηλό όταν θα τον αντιμετωπίσουμε συντηρητικά.